Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα Γιάννενα την επόμενη εβδομάδα με τους αγώνες σκοποβολής που θα διεξαχθούν στο σκοπευτήριο του ομίλου Μπούντο στο Πέραμα. Ο πρόεδρος του ομίλου Μπούντο, Ντίνο Σουμαλεύρη, σε δηλώσει του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πιστολιού, υποστήριξε ότι αναμένεται να φτάσουν στα Γιάννενα πλήθος αθλητών με τους συνοδούς τους για να λάβουν μέρος στους αγώνες. Ενώ ανέφερε ότι διοργανώνουν ετησίως 7 με 8 διοργανώσεις, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσους εμπλέκονται και βοηθούν σε αυτές τις διοργανώσεις. Στο τριήμερο 26, 27, 28 Οκτωβρίου και στα πλαίσια όχι μόνο των εορταστικών εκδηλώσεων που συμπίπτουν, έχουμε την διοργάνωση της μεγαλύτερης αθλητικής εκδήλωσης στον χώρο της σκοποβολής, η οποία είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Τριών Όπλων. Είναι η μεγαλύτερη σκοπευτική πρόκληση. Στην ουσία είναι ο μαραθώνιος σκοποβολής και έχει 3 μέρες 3 διαφορετικά όπλα. Ξεκινάμε το Σάββατο με το Πανελλήνιο, το οποίο είναι το rifle, το λεγόμενο ραβδωτό τυφέκιο. Το Σάββατο έχουμε το λιόκανο, το shotgun και την Κυριακή είναι το πιστόλι. Όλη αυτή η διοργάνωση είναι ο Πανελλήνιος των Τριών Όπλων και συμπίπτει με το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Αν θυμάστε, 30 Ιουνίου είχαμε κάνει τον Πανελλήνιο του Πιστολιού επίσης. Ήταν ο πρώτος αγώνας που έκανε τέτοιο μεγάλο ρεκόρ στην ιστορία της ελληνικής πρακτικής σκοποβολής. Με 350 συμμετοχές αθλητών δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο νούμερο. Υπελπιστούμε και αυτός ο αγώνας μέχρι στιγμής, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, θα πάει πάρα πολύ καλά. Και είναι ενδεικτικό η εμπιστοσύνη που δείχνει η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος στον όμιλό μας για μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες πάντοτε είναι επιτυχημένες. Ο αντιπρόεδρος του ομίλου Μπούντο, που σύμφωνα με τις δηλώσεις του φέρνει το 90% των μεταλλίων που λαμβάνει η χώρα, Μιχάλης Ζαφύριδης, κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθήσει τους αγώνες, ενώ στάθηκε και στη δυσκολία της διοργάνωσης, μιας και όπως είπε, σχεδίασαν 28 στάδια, όταν ένας πανευρωπαϊκός αγώνας έχει 24 και ένας παγκόσμιος αγώνας 30. Ο όμιλος, όπως ανέφερε, είναι πρωτοπόρος, υπογραμμίζοντας ότι απαιτήθηκε πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουν στην τελική έγκριση των σταδίων και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τεχνικές και μη. Ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι ο όμιλος Μπούντο έχει τη δυνατότητα, όπως είπε, να καλύψει με φυσίγγια τους αθλητές του. Τέλος, η πρωταθλήτρια και προπονήτρια στο αεροβόλο Πιστόλι, Μιχαήλα Ζαφυρίδου, αναφέρθηκε στα παιδικά τμήματα του ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν τους κανόνες και ξεκινώνεται με το αγώνισμα. Έχω αναλάβει το κομμάτι του σχεδιασμού μαζί με άλλους, βέβαια, συνσκοπευτές, ένας των οποίων είναι και ο πρόεδρος μας, του σχεδιασμού των σταδίων, τους επιμέρους αγώνες δηλαδή, 28 τον αριθμό, 28 στάδια, τα οποία θα απαρτίζουν αυτό τον ολόκληρο Πανελλήνιο Τριών Όπλων. Για να δώσω ένα μέγεθος τι σημαίνει 28 στάδια, ένας πανευρωπαϊκός αγώνας, ο οποίος διαρκεί 5 ημέρες, πάντα έχει 24 στάδια. Ένας παγκόσμιος έχει 30 στάδια. Εμείς θα κάνουμε έναν αγώνα 28 σταδίων σε 3 ημέρες. Καταλαβαίνετε τι προσπάθεια, τι υλικά, τι προσωπική εργασία πολλών ανθρώπων του ομίλου και τι φαιά ουσία καταναλώθηκε προκειμένου να στηθούν αυτά τα στάδια, τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα, να ελεγχθούν από τη Διεθνή Ομοσπονδία, να εγκριθούν, με τα καλύτερα λόγια είχαμε την έγκρισή τους, τα συγχαρητήριά τους δηλαδή για ό,τι έχουμε παρουσιάσει, και όχι ότι μας παραξένεψε, γιατί πλέον έχουμε την τεχνογνωσία να διοργανώνουμε τέτοιου μεγάλου επίπεδου αγώνες. Εγώ θα ήθελα να σας πω και για το κομμάτι του αεροβόλου, στο οποίο έρχονται παιδάκια κυρίως από 8-9 ετών και πάνω, παίρνουν τις βάσεις και μετά είτε συνεχίζουν στο αεροβόλο είτε μπορούν να συνεχίσουν και στο πυροβόλο όπλο. Έχουμε στο σύλλογό μας κλειστό σκοπευτήριο. Είναι 2 με 3 τμήματα την εβδομάδα. Έχουμε κάποιες συμμετοχές. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλά παιδιά.